Γεια σας φίλοι μου. Λοιπόν, σχετικά με το πρόσφατο βίντεο που ανέβασα που είναι αν επιτρέπεται το ψαραντούφεκο ή όχι τώρα με τα μέτρα απαγόρευσης το ατομικό ψαραντούφεκο, γεννήθηκαν πάρα πολλά ερωτήματα από φίλους αν επιτρέπεται και η παράκτη αλεία. Λοιπόν, αυτό που έχω να σας πω είναι πάρτε στο 213-137-1142 και στο 213-137-1414. Εκεί είναι το τμήμα της λιμενικής αστυνομίας, το κεντρικό τμήμα της λιμενικής αστυνομίας και κάντε τις ερωτήσεις. Τώρα, για τον φίλο που μου είπε ότι στο Β6 αναφέρει σύντομη έξοδο από το σπίτι για σωματική άσκηση κοντά στην οικία, αν πάμε με το 13033, εκεί δεν αναφέρει Β6, εκεί αναφέρει 6. Οπότε, σύμφωνα με την ασάφεια που έχουν δημιουργήσει, εγώ μπορώ να φύγω από εδώ και να πάω στη θάλασσα. Τώρα, αν εγώ θέλω να φύγω από εδώ, από την Αθήνα και να πάω στη Μεθόνη να κάνω ψαροντούφεκο ημερήσιο και να γυρίσω, αυτό πάλι πάρτε τηλέφωνο στο 213-137-1142 και 213-137-1414 να σας απαντήσουν αν γίνεται, έτσι. Λοιπόν, και για τους άλλους φίλους που είπαν εγώ μένω παραθαλάσσια, μπορώ να βγω και να πάω στη θάλασσα και να έχω 5 καλάμια και να είμαι και ένα φίλο μαζί. Ναι, μπορείς να πας, αρκεί να κρατήσεις τους κανόνες ασφαλείας που λέει ελάχιστη απόσταση ανάμεσά σας, 1,5 μέτρο. Και δεν θα κάτσεις όλη τη μέρα εκεί, θα πας για 1-2-3 ωρίτσες. Φίλε, πρέπει να σεβαστούμε τα μέτρα όλοι μας. Γι' αυτό είπα, επειδή υπάρχει ασάφεια και το χρονικό διάστημα είναι από σήμερα, έτσι, που τρελαθήκαμε όλοι, και εγώ μαζί σας, μέχρι και τις 6 Απριλίου, δηλαδή εντάξει, πόσο είναι 2 εβδομάδες το κερατό μου, 2,5, έτσι, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, έτσι, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ωραία. 3 εβδομάδες. Δεν μπορούμε να κάνουμε υπομονή 3 εβδομάδες. Και όσο για τους άλλους που χαριτολογώντας στο Facebook ανέβασαν βίντεο με άνθρωπο να βγάζει με το λουρί βόλτα κότα, ο άλλος να αναφέρει ότι θέλει από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ άδεια για να βγάλει βόλτα το κατοικίδιό του, και όταν ερωτήθηκε τι κατοικίδιο έχει, είπε χελώνα και μάλιστα δισκύλια, εντάξει, το χιούμορ μας δεν το χάνουμε και καλό είναι έτσι. Νομίζω και για τους άλλους που ανέβασαν φωτογραφία σκύλος 12 ευρώ ενοικίαση η ώρα, εντάξει, τι να λέμε τώρα, έτσι, για να βγει ο άλλος έξω, καλό να σεβαστούμε τα μέτρα όσο το δυνατόν περισσότερο, για να σπάσουμε την αλυσίδα της μετάδοσης του ιού, έτσι, και να κάνουμε Πάσχα σαν άνθρωποι και σαν Έλληνες. Γιατί αν δεν σεβαστούμε τα μέτρα και εντάξει, θα μου πεις μετά τι θα σου μείνει, μισός Απρίλης, 3 εβδομάδες Απριλίου, κουτσουρεμένες πριν την απαγόρευση του Μαΐου, και τι θα προλάβω να κάνω. Σιγά ρε παιδιά, εντάξει. Εμένα μου άρεσε το παλικάρι που βγήκε και είπε τώρα που καθόσαστε στο σπίτι, κάντε διατάσεις για να παραμείνετε σε φόρμα, κάντε τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα διατάσεις, κάντε 3 φορές την εβδομάδα τουλάχιστον εξισώσεις, 3 φορές την εβδομάδα κάντε στατικές, έτσι, άπνιες, για να διατηρήσετε τη φόρμα σας, γιατί εσείς που βουτάτε υπέρβαθα έχετε μουρλαθεί, και περισσότερο έχουν μουρλαθεί κάποιοι άλλοι που δεν θέλω να τους αναφέρω, που
Θα το πω στα ίσα όμως. Βγάζουν μεροκάματο και τώρα βλέπουν να δένουν τα χέρια τους και οι παραγγελίες μένουν πίσω. Λοιπόν, προσέξτε, γιατί αν δεν σεβαστούμε τα μέτρα, θα έρθουν αυστηρότερα μέτρα και μετά, όχι το σκύλο να βγάλεις έξω, θα θέλει ειδική άδεια για να κατουρίσουμε. Ευχαριστώ που με βλέπετε. Να είμαστε καλά, εγκράτης, και δεν θα πάθουμε τίποτα αν δεν πάμε για λίγο για ψάρεμα ή, όπως είπα, αν είμαστε κοντά στη θάλασσα, ναι, σωματική άσκηση είναι να βγω και να περπατάω με το καλάμι μου το LRF ή με το spinning μου πάνω κάτω, έτσι, και να σπινάρω. Αλλά καλού κακού, πάρτε το τηλέφωνο που σας είπα και ρωτήστε. Ευχαριστώ πολύ που με βλέπετε, να είστε καλά, καλό κουράγιο και σύνεση σε όλους μας. Γεια σας.